Θα είμαι σύντομο. Λίγε μέρε μετά τι ε, καταστροφικέ πυρκαγιέ που για ακόμα ένα χρόνο μα ταναχώρησαν όλου, είτε κάηκαν τα σπίτια μα είτε όχι. Εννοείται, εμεί που δεν κάηκαν τα σπίτια μα είμαστε σε καλύτερη θέση. Προσωπικά, εγώ ένιωσα πάρα πολύ άσχημα που δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Πραγματικό ουσιαστικό να βοηθήσω. Μετά από όλα αυτά, λοιπόν, όλε αυτέ τι δύσκολε μέρε, ήθελα να κάνω ένα βίντεο πάρα πολύ. Θέλω να εκφραστώ. Θεωρώ ότι έχει κουράσει πάρα πολύ το οργανωμένο μεσαγωγικά σχέδιο όλων αυτών που θέλουν να τσακάνονται οι άνθρωποι και να διαφωνούν για το ποιο έχει δίκιο και ποιο έχει άδικο. Σίγουρα σε κάποιε περιπτώσει το δίκιο και το άδικο είναι ομοφανέ, σε κάποιε άλλε περιπτώσει δεν είναι. Οπότε αυτό που είχα ανεβάσει και στο Instagram μου, όσοι με ακολουθείτε, είναι ότι αν από αύριο ξεκινάγαμε και κάναμε όλο το καλό. Δηλαδή το, το σωστό, το ηθικό, το ειλικρινέ. Αυτό που λέω το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ρομαντικό και πάρα πολύ ονειροπόλο. Αλλά Α το σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Ότι αν από αύριο κάναμε όλο το καλό, δεν θα ψάχναμε τον ένοχο, δεν θα ψάχναμε ποιο έχει δίκιο και ποιο έχει Αν δηλαδή από αύριο σεβόμασταν πιο πολύ ένα τον άλλον, αν κάναμε λιγότερε κομπίνε, αν λέγαμε λιγότερα ψέματα. Γενικότερα, αν υπήρχε πιο πολύ αγάπη με την ευρύ έννοια, όχι μόνο με την ερωτική ή φιλική, αγάπη με την έννοια του ότι ο ένα θέλει το καλό του άλλου, τότε τα πράγματα θα ήταν λίγο καλύτερα. Και αυτό μπορεί να ξεκινήσει ένα, δύο, τρία, τέσσερα άτομα και να μεγαλώσει. 10, 20, 30 και πάει λέγοντα. Εγώ λοιπόν στα 36 μου, κάνοντα πάρα πολλά λάθη στη ζωή μου, το έχω ξαναπεί για όσου με ξέρετε και όσου με παρακολουθείτε, έχω κάνει πάρα πολλά λάθη, άρα έχω και πάρα πολλέ εμπειρίε. Θέλω να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να κάνω πιο καλά πράγματα. Κάνοντα έτσι τη δική μου προσπάθεια να βελτιωθώ και εγώ σαν Στέφανο, αλλά και όσοι είναι στο περιβάλλον μου να βελτιωθούν και να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Είτε κάνοντα πιο έξυπνε και πιο σωστέ επιλογέ, είτε αφαιρώντα από τη ζωή του πράγματα που του χαλάνε χρόνο, διάθεση και χρήματα μερικέ φορέ. Και ουσιαστικά θέλω κάθε μέρα να γίνομαι διαφορετικό προ το καλύτερο. Άρα, μήπω αυτό είναι το κλειδί τη υπόθεση. Όλοι να κάνουμε το καλό, το σωστό, το ηθικό. Και μετά μην ψάχνουμε ποιο έχει δίκιο και ποιο έχει άδικο. Ποιο σε βάλει τι πυρκαγιέ, ποιο κλέβει το κράτο. Οπότε, μήπω με αυτόν τον τρόπο αφαιρέσουμε αυτή τη διαφωνία, τα social media, τα σχόλια και όλα αυτά του τσακωμού που μα βάζουν. Γιατί μα βάζουν να τσακωνόμαστε, δεν είναι σε συλλογικό αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν σε όλα Δύο, τρει, τέσσερι παρατάξει και δεν υπάρχει μία κοινή γραμμή, δεν υπάρχει μία λογική. Δεν είναι τυχαίο, είναι σκοπό, είναι, είναι στόχο. Αυτό λοιπόν θέλω να πω, να το βγάλω από μέσα μου. Εύχομαι να ξεκινήσει μια νέα σεζόν για του επαγγελματίε και για όσου ξεκινάνε τώρα να δουλεύουν όσο πιο ήρεμα και ανώδυνα γίνεται. Εμεί συνεχίζουμε του γάμου μα, συνεχίζουμε τη δουλειά μα. Είμαστε χαρούμενοι με αυτό που κάνουμε, είμαστε δημιουργικοί. Ελπίζω να περάσετε καλά στι διακοπέ σα, να ξεκουραστήκατε, να πήρατε το χρόνο που θέλατε. Και τα λέμε στο μέλλον με κάποιο βίντεο που θα θέλω πάλι να εκφράσω τη γνώμη μου και να πω αυτά τα οποία σκέφτομαι. Γιατί αν δεν τα βγάζουμε από μέσα μα και κάπου κάνουμε στον εαυτό μα, αλλά και μπορεί αυτά που λέμε να επηρεάσουν θετικά τι σκέψει και τι ζωέ άλλων. Όνων. Γεια σα!